ανεβάζεις στο θέατρο τέχνης Carlos Kuhn το τελευταίο σου θεατρικό έργο υπό τον τίτλο Μοτέλ. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα φτηνό μοτέλ όπου είναι η οικογένεια που είναι η ιδιοκτήτρια του μοτέλ και διάφοροι οι οποίοι περνάνε μέσα από το μοτέλ. Και υπάρχει και ένας φόνος. Δηλαδή το έργο έχει και στοιχεία thriller, έχει και στοιχεία αστυνομικά, ας πούμε, με εισαγωγικά. Η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι ο τίτλος Μοτέλ παραπέμπει σε ένα μοτίβο που ως θεατής έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή ότι στην Αμερική υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού πολύ φτωχό και περιθωριακό, το οποίο ζει σε μοτέλ και εκεί συμβαίνουν διάφορα και συγγραφείς και σκηνοθέτες χρησιμοποιούν αυτό το μοτέλ πολύ συχνά στις αμερικάνικες για να γράψουν από το μικρό κόσμο του μοτέλ να παρουσιάσουν τη μεγάλη εικόνα της αμερικάνικης κοινωνίας με τρομακτική επιτυχία, παγκόσμιες σουξές στηρίζονται σε αυτή την ιδέα πάρα πολύ. Η πρώτη λοιπόν η ερώτησή μου είναι, αυτό ήταν πηγή έμπνευσης για σένα πραγματικά οι αμερικάνικες ταινίες ή γενικώς το θέατρο και η λογοτεχνική παραγωγή που έχει κέντρο το μοτέλ? Και το δεύτερο που είχα να σου κάνει είναι αν έχει κάποια ρεαλιστική σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχει ένα κομμάτι πληθυσμού που ζει σε μοτέλ. Καταρχάς να σου πω ότι είναι λίγο αστείο αυτό, όπως το παρατήρησες πάρα πολύ σωστά, είναι λίγο σαν αστείο ο τίτλος Μοτέλ. Δηλαδή παραπέμπεται όντως σε μια αισθητική αμερικάνικου κινηματογράφου, έχει κάτι νουάρ. Πολύ νουάρ. Πολύ... Και επειδή είμαι φανατικός του νουάρ, πραγματικά ενθουσιάστηκα με το θεατρικό τραγουδιστό. Έχει αυτή την ατμόσφαιρα, ας πούμε, και στην Ελλάδα, ας πούμε, βρίσκεις ξενοδοχεία ή μέχρι πανσιόν. Όνομα μοτέλ δεν υπάρχει. Ο λόγος λοιπόν που ήθελα να βάλω αυτή την ονομασία είναι ακριβώς για να υπάρξει μια στόχευση σε σχέση με το ότι είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί κανείς να πάει χωρίς να δώσει στόχο. Δηλαδή μπορεί να περάσει και να μην αφήσει το στίγμα του. Μπορεί και να μείνει χωρίς να γράψει το όνομά του στο βιβλίο που καταγράφει, ας πούμε, ο ξενοδόχος. Ότι είναι ένα μέρος που δεν θα πάει κάποιος πραγματικά για να παραθερήσει και να περάσει καλά. Είναι ένα μέρος για να πάει κάποιος για να ξεφύγει από κάτι, για να κρυφτεί από κάτι, για να κάνει κάτι που δεν είναι πολύ νόμιμο, να πάει κάποιο παράνομο ζευγάρι. Ας πούμε, ένα μέρος που πηγαίνει κάποιος με πιο σκοτεινές προθέσεις. Σίγουρα είναι φτηνό, δεν είναι της καλύτερης κατηγορίας. Και επίσης ήθελα πάρα πολύ να δώσω την αίσθηση ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή νιώθεις την ελευθερία σε αυτόν τον κόσμο που τα πάντα καταγράφονται, παντού υπάρχουν κάμερες, παντού το ίντερνετ παρακολουθεί, το κινητό σου ξέρει που είσαι, αλλά πάσα στιγμή τα πάντα είναι γνωστά, είναι ένα μέρος που μπορείς να πας για λίγο να είσαι off the record, δηλαδή να βγεις για λίγο από το πράγμα αυτό. Και να δώσω και λίγο την αίσθηση ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πολλά μυστικά. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει, παρατηρεί, κανείς δεν μιλάει. Και αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο ένα στίγμα της εποχής μας. Η σιωπή που κρατάμε σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν και πόσο είναι υπεύθυνος κάποιος που μπορεί να μην πράττει ο ίδιος κάτι εγκληματικό, αλλά να το γνωρίζει, να το έχει ακούσει και να μην μιλάει ποτέ γι' αυτό. Το μοτέλ λοιπόν, αυτό συμβολίζει για μένα. Ένα μέρος που μπορεί να συμβούν πράγματα μυστικά και που κανείς δεν μιλάει γι' αυτά. Πράγματι, και αυτό είναι που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον, πρέπει να το πούμε αυτό, από την αρχή της παράστασης μέχρι το τέλος. Έχει και πολύ πλοκή, έχει και πολύ θρίλερ, έχει και πολύ μυστήριο, έχει διάφορα. Και βεβαίως έχει κοινωνική κριτική και πολύ κιόλας. Ήταν λοιπόν η δεύτερη ερώτηση, αν θέλεις, να είναι ποια είναι η σχέση σου με το ρεαλισμό. Δηλαδή, επειδή ο ρεαλισμός είναι μια έκφραση, ξέρεις, με πολλές σημασίες, από κοινότυπη μέχρι πολύ πολύπλοκη. Πιστεύεις ότι μέσα ένα θεατρικό έργο, η τέχνη περιγράφει τη σχέση με την πραγματικότητα, με την κοινωνία γύρω μας? Καταρχάς, ο ρεαλισμός έχει αυτό το χαρακτηριστικό, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν είδος θεάτρου, και έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι κρατάει ένα κομμάτι επιστημονικό. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός φλερτάρει με την πραγματικότητα και ο θεατής ό,τι βλέπει το συγκρίνει με την πραγματικότητα. Επομένως, οφείλεις, ας πούμε, τα συναισθήματα των ηρώων, οι αντιδράσεις, οι καταστάσεις να έχουν αλήθεια και αληθοφάνεια. Δηλαδή τα πράγματα να κινούνται γύρω από τη σφαίρα της πραγματικότητας που γνωρίζουμε. Υπάρχει μια υποχρέωση και μάλιστα νομίζω υπάρχει μια ικανοποίηση στο να βλέπεις τα πράγματα και να επιβεβαιώνονται όπως τα ξέρεις στη ζωή. Τώρα, ένα παιχνίδι που θέλω πολύ να κάνω με αυτό το έργο είναι να παίξω με δύο διαφορετικά είδη ρεαλισμού. Δηλαδή, το ένα είδος ρεαλισμού, αυτό που πραγματικά παρακολουθεί στη σκηνή και βλέπεις τα πρόσωπα να συνδιαλέγονται και να συμβαίνουν πράγματα ανάμεσά τους, και ένα άλλο είδος ρεαλισμού που έρχεται στο τέλος. Δεν θα κάνω spoiler, δεν θα πω ακριβώς τι γίνεται στο τέλος. Προφανώς, αλλά περνάμε σε ένα άλλο είδος ρεαλισμού που χωρίς να χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα, αλλάζει το θεατρικό ύφος. Δηλαδή, στον τρόπο αφήγησης της ιστορίας. Δηλαδή, γίνεται ένα κλικ
στο τελευταίο κεφάλαιο και παρακολουθούμε την ιστορία με άλλο τρόπο, ενώ η ιστορία παραμένει ρεαλιστική, αλλάζει ηφολογικά η θεατρική γλώσσα. Που ήταν κάτι που ήθελα πολύ να το δοκιμάσω και να το κάνω. Δηλαδή, πώς μπορείς να, ενώ παρουσιάζεις κάτι στο θεατή, να συνεχίσεις να παίζεις με τη φαντασία του, αλλάζοντας θεατρικό ύφος. Και το κάνεις πάρα πολύ καλά, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Ήταν λίγο ρίσκο αυτό, δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάπως η ιστορία λειτουργεί με έναν τρόπο και δεν χάνει. Δεν κόβεται, λέει, το νήμα με αυτό το. Όχι, αυτό και ενώ πράγμα. Έχει μια, ας, πώς να το πω, κινηματογραφική δομή το έργο, εντούτοις είναι πολύ καλά στημένο θεατρικά. Αυτό που έπαιζε, λέει, το τέλος είναι θεατρικά στημένο, ναι, ναι. Και κολλάει πάρα πολύ με το κινηματογραφικό, ας πούμε, μεσαγωγικά, ύφος όλης της, του άλλου του έργου. Ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά πάρα πολύ. Έκανες 2 χρόνια, μου είχες πει πριν, για να το γράψεις το έργο. Ναι, ναι. Υπήρξε βέβαια και αυτό το κενό της καραντίνας που ήταν πολύ σημαντικό, και σκέφτηκα ότι καταρχάς όλα αυτά τα γεγονότα που είδαμε με διάφορες δολοφονίες γυναικών που συνέβησαν, λειτουργήσαν σαν έναυσμα έμπνευσης, ας πούμε. Παρακολουθούσαμε κάθε 2 εβδομάδες, ακούγαμε στις ειδήσεις και μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της από το φίλο της, από το σύζυγό της, από έναν άντρα. Που εμφανιζόντουσαν διάφοροι φανταστικοί τίτλοι του στυλ, φανταστικοί με την αμυντική έννοια το λέω, του στυλ, ας πούμε, η ζήλια τον όθησε στο έγκλημα, τον έφτασε στα άκρα του και διάφορα τέτοια αστεία πράγματα που πλέον στην εποχή μας αρχίζουν ευτυχώς και είναι κατακριτέα και τα παρατηρούμε και τα αντιμετωπίζουμε με άλλο τρόπο, όπως οφείλουμε άλλωστε. Και σκέφτηκα ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το καραντίνα, ας πούμε, αυτή η ευκαιρία, να ασχοληθώ με το να γράψω ένα κείμενο δίνοντάς του χρόνο. Γιατί δυστυχώς η δουλειά και η καθημερινότητα και η κανονικότητα που λέμε σε παίρνει λίγο την μπάλα και γινόμαστε όλοι πολύ βιαστικοί στα πράγματα. Κινούμαστε λίγο με ταχύτητα να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας. Και εδώ υπήρξε, ας πούμε, μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσω χρόνο σε μια συγγραφή, να το ξανασκεφτώ, να το παρατηρήσω, να παρατηρήσω και την πραγματικότητα ξανά, να αλλάξω πράγματα. Και ήταν πολύ απολαυστική, αργή, αλλά πολύ απολαυστική η διαδικασία αυτή. Νομίζω σημαντικό να έχεις χρόνο να κάνεις τα πράγματα όπως πρέπει. Βέβαια. Ναι. Και φαντάζομαι ότι και η γραφή σε οδηγεί και από μόνη της από ένα σημείο και μετά. Όπως έλεγε ο Νίτσε, η γραφή είναι μαγική. Γράφεις και σε οδηγεί εκεί που δεν το φανταζόσουν ποτέ. Που δεν θέλει ίδια, πράγμα. Ναι, και όταν νομίζω δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου και το να φέρεις ένα αποτέλεσμα, δεν μπαίνεις και στη διαδικασία να καθοδηγήσεις την ιστορία. Δηλαδή, κάπως πραγματικά όταν λες, έχω άνεση χρόνου, είσαι παρατηρητής της ιστορίας και την αφήνεις να πάει μόνη της κάπου χωρίς να το παίζεις θεός, ας πούμε, και οργανωτής των καταστάσεων. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Να ρωτήσω μια και υπάρχει στον κινηματογράφο, ας πούμε, εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει ένα διακριτό στίγμα ελληνικό. Είναι το Greek movies που είναι freak out, είναι περίεργο, είναι queer, είναι διάφορα. Υπάρχει τέτοιο στίγμα θεατρικών συγγραφέων και στο θέατρο? Νομίζω ότι πέρα από σένα που είσαι και πολυγραφότατος επί τη ευκαιρία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα. Δηλαδή, με παραστάσεις που έχουμε δει, που έχουν ανέβει με πολύ μεγάλη επιτυχία, που αρχίζουν και έχουν μια γλώσσα που αφορά την ελληνική επαρχία, την ελληνική νοοτροπία. Παίζεται και ένα έργο που λέγεται Επαρχία. Που είναι καταπληκτικό. Ναι, το Στέλλα Κιμήσου που είχε ανέβει. Μπράβο. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Οικονομίδης θα ανεβάσει και το Σπιτόκοτο ξανά, θα γίνει θέατρο. Α, και αυτό θα γίνει θέατρο, δεν το ξέρα. Γιατί είναι φίλος ο Οικονομίδης, θα το πάρω και αυτό. Κάπως σαν το θέατρο να αρχίσει να τολμά περισσότερο σε μια γλώσσα που έχει μια σχέση με την αφήγηση που έχει ο κινηματογράφος. Δηλαδή δεν μας τρομάζει πια πάνω σε σκηνή να δημιουργηθούν, νομίζω, σαν θεατές το λέω αυτό, να δούμε εικόνες που μπορεί να είναι και λίγο πιο ακραίες. Αλλά και το θέατρο το ίδιο πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι πιο τολμηρό σε σχέση με το ότι τολμάει να μιλήσει για τα προβλήματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή έξω από τα δόντια, χωρίς να τα περιποιείται και να βάζει φιωριτούρες και χωρίς καμία, ας πούμε, έπαρση ή καμία σκέψη του να πετύχουμε οι παραστάσεις και τα έργα να είναι διαχρονικά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να είναι επίκαιρα και να ασχολούνται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ας μην είναι ποτέ διαχρονικά, δεν πειράζει κανέναν. Το θέατρο είναι για να γιατρεύει και να προβληματίζει και όχι για να... δεν είναι για τους ίδιους τους καλλιτέχνες απλώς για να μείνει κάτι στην ιστορία, αλλά περισσότερο για να βοηθήσει τη στιγμή αυτή που ζούμε. Επειδή πραγματικά μιλήσαμε για τον κινηματογράφο και τις επιδράσεις που είχε το film noir κτλ, υπάρχουν και τώρα αυτή τη χρονιά, ας πούμε, παίζονται 2 έργα 2 μεγάλων θεατρικών συγγραφέων ξένων και πόσο επηρεάζουν αυτοί, ήθελα να ρωτήσω, που είναι
σκληρός ρεαλισμός, όπως είναι του Μάρτιν Μακντόνα η Βασίλισσα της Ομορφιάς, που είναι, που χαρακτηρίζεται θέατρο στα μούτρα σου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου έργο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, το Theater in Your Face. Και το συγκεκριμένα η Βασίλισσα της Ομορφιάς είναι ένα τεράστιο αριστούργημα. Φαντάζομαι το είδατε, πήγατε. Προφανώς. Είδατε και στο Fetch and Glit, φοβερή αυτή, καταπληκτική ηθοποιό. Προφανώς. Και παίζει και τον Boston Marriott του David Mamet. Επίσης. Φανταστικός, ρεαλιστικός συγγραφέας. Και κινηματογραφικός. Καλά, ναι. Ο Μάμετ η αλήθεια ότι αγαπάει και πολύ τον κινηματογράφο, αλλά τα αυτό, έργα ναι, του ναι. είναι τα μάμ για τον Ναι. Έχει κάνει αριστουργήματα. Επηρεάζουν όλοι αυτοί, έχουν διάλλαγοι οι Έλληνες, διαλέγονται οι Έλληνες με έναν τρόπο. Με αυτούς. Νομίζω ότι πλέον η αισθητική, δηλαδή η τόλμη της αφήγησης που έχει ο ευρωπαϊκός, ο αμερικανικός κινηματογράφος, η τόλμη της αφήγησης που έχει το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό θέατρο, κατά κάποιο τρόπο πλέον επηρεάζει και την Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, φέτος είδα αυτή την καταπληκτική ταινία, το Digger. Μπράβο, πολύ. Καταφέρνει και είναι ταυτόχρονα ελληνικό και παγκόσμιο. Δηλαδή, μιλάει μια παγκόσμια γλώσσα, όντας αυθεντικά ελληνικό, χωρίς να νιώθεις ότι σου πουλάει κάτι. Καταπληκτική ταινία. Πλέον, νομίζω ότι η αισθητική. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για μια παγκόσμια, για ένα παγκόσμιο προβληματισμό στα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς είδαμε το Me Too σε χρόνο μηδέν ταξίδεψε από την Αμερική στην Ελλάδα. Δεν πήρε πολύ χρόνο. Έτσι. Οι ιδέες πλέον διαδίδονται πάρα πολύ γρήγορα. Η αισθητική ακριβώς μέσω του κινηματογράφου διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο που υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια κιόλας είχαμε και μια άνθηση του ισπανόφωνου θεάτρου στην Ελλάδα. Που η Μαρία Χατζημανούλη μετέφρασε πάρα πολλά ισπανικά κείμενα. Που και αυτό θεωρώ ότι επηρέασε πάρα πολύ το ελληνικό θέατρο. Mm-hmm. Γιατί και αυτή είναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το ρεαλισμό και επίσης ασχολούνται με πολύ σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Και το θέατρο παγκοσμίως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δυνατή πορεία στο να αρχίζει και να έχει πολύ πιο καθαρό πολιτικό χαρακτήρα στα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου και εδώ τώρα έρχεται ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο που είναι ότι η πανδημία έχει τσακίσει πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς δημιουργούς, δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι. Πόσο στηρίχθηκαν, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε και περισσότερο, πόσο στηρίχθηκαν από το κράτος και υπάρχουν και διάφορα ιδρύματα που κάνουν χορηγίες. Πώς είναι η κατάσταση οικονομικά στο θέατρο και πόσο στηρίζει και το κράτος και οι χορηγοί τις προσπάθειες των δημιουργών. Καταρχάς στην αρχή της καραντίνας υπήρξε μια μηχανία γιατί κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί. Δημιουργήθηκε βέβαια αυτό το πολύ καλό κίνημα των art workers που. Έκανε διάφορες, διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις στον δρόμο, διάφορες συζητήσεις, συνελεύσεις. Αυτό το πράγμα απέκτησε σταδιακά μια δύναμη και ευτυχώς μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού άρχισε να στηρίζει τους καλλιτέχνες οικονομικά. Και αυτό ήταν ευχής έργο γιατί το επάγγελμα του ηθοποιού, του καλλιτέχνη, του μουσικού είναι ένα εποχιακό επάγγελμα κι αυτό. Και επειδή κάποιος δεν εργάζεται, ας πούμε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εμφανίζεται η καραντίνα, δεν σημαίνει ότι δεν θα εργαζόταν μετά από ένα μήνα. Έτσι. Και άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκε αυτό, ας πούμε, το επίδομα που πήγε. Κατευθύνθηκε προς όλους τους καλλιτέχνες και αυτό ήταν πραγματικά πολύ βοηθητικό και πολύ καλό που έγινε. Τώρα, στη συνέχεια, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει οι επιχορηγήσεις του ελεύθερου, του θεάτρου, όχι του εμπορικού εννοώ, που μπορεί να έχει χορηγούς, κάποιους παραγωγούς, αλλά το θέατρο που μπορεί να είναι πιο πειραματικό και οφείλει να είναι πιο πειραματικό. Και γι' αυτό νομίζω και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και μια εξέλιξη στο ελληνικό θέατρο. Τουλάχιστον όσον αφορά παραστάσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με ξένα έργα αλλά και με την ελληνική γραφή. Δηλαδή και οι Έλληνες συγγραφείς τολμάνε να πειραματιστούν και να γράψουν νεοελληνικό έργο γιατί πλέον αρχίζει και υπάρχει μια οικονομική στήριξη καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ θετικό έτσι που το ακούω. Είναι γιατί μέσα στην κρίση αυτό το πράγμα είναι κάτι που εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα κοινό που στηρίζει τους καλλιτέχνες με την παρουσία τους στο θέατρο. Και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και επίσης κάπως είναι πολύ. Πώς το λένε. Ευίωνο το γεγονός ότι τώρα που τελειώνει σιγά σιγά η κατάσταση με τον κορονοϊό, ο κόσμος θέλει να. Να βγει διψάει και λειτουργεί και ψυχαναλυτικά. Σε γιατρεύει πραγματικά. Καταλαβαίνουμε και γιατί το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά κοινωνικά το έχουμε ανάγκη το θέμα. Έτσι είναι. Οπότε. Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι πώς το λέμε. Να πούμε και μερικά λόγια για τους άλλους συντελεστές πλην εσού. Βεβαίως. Καταρχάς, η ομάδα των ηθοποιών, ο Χρήστος Απουτζής, ο Νίκος Αλεξίου, η Ιωάννα Μαυρέα, η Κατερίνα Λυπηρίδου, η Κλέλια Ανδριολάτου και η Ελευθερία Παγκάλου είναι η ομάδα των ηθοποιών, οι οποίοι.
με τρομερή θέρμη μπήκανε μέσα σε αυτό το έργο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στήριξαν ένα νέο έργο χωρίς να ξέρουν και αυτοί τώρα τι είναι αυτό το πράγμα και πώς θα λειτουργήσει. Αλλά νομίζω ότι η στήριξη που δώσανε και στις πρόβες και στις παραστάσεις βοήθησε πάρα πολύ τη συγκεκριμένη παράσταση. Ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια και νομίζω ότι πέτυχε να φτιάξει μια πολύ ωραία αισθητική που αυτό που είπες και εσύ πριν ότι δεν ανήκει ακριβώς, μπορείς να την κατατάξεις. Η Στέλλα Κάλτσου ευμελήθηκε τους φωτισμούς και αυτοί συντελούν σε μια κινηματογραφική απόδοση ενός έργου. Φυσικά ο Νίκος Κυπουργός που έγραψε τη μουσική, επίσης και αυτός με μια πραγματικά ήταν, ναι, ήταν πολύ καλά όλα αυτά που λες και η μουσική έδαινε πάρα πολύ. Ναι, και προσπάθησε να και βρει μια μουσική γλώσσα που να μην είναι προφανής, να μην ακολουθεί 100% τα βήματα της ιστορίας, αλλά υπόγεια να, με έναν τρόπο να καταφέρει να φωτίσει τα νοήματα που κρύβονται από κάτω. Ο Πάρης Ομαντόπουλος είναι ο κινησιολόγος, δεν θα πω χορογράφος γιατί σε αυτές τις παραστάσεις δεν χρειάζεται χορογράφος, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που δουλεύει τα σώματα των ηθοποιών σε ένα ρεαλιστικό έργο του, γιατί ο ρεαλισμός δεν σημαίνει χυμαδιό, σημαίνει τεράστια ακρίβεια ακριβώς για να προσομοιάζει την πραγματικότητα και να φλερτάρεις με την πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι χορογραφημένο και ο Πάρης δούλεψε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Η Καλή Βοϊκλή είναι η βοηθός μου, η οποία στηρίζει με πολλαπλούς τρόπους τις παραγωγές που δουλεύουμε μαζί. Ο Θάνος ο Δερμάτης επιμελήθηκε τη σκηνική πάλι, τις μπουνιές, τις κλωτσιές, τα αίματα και όλα αυτά, που επίσης έχει πολύ πλάκα όταν ασχολείσαι με το ρεαλισμό να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει να γίνει τεχνικά ολόσωστα. Νομίζω αυτή είναι η συντελεστές τους. Τους είπα όλους. Και ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη δουλειά. Και να σας πω επίσης ότι όταν δουλεύαμε τις πρόβες, τους είχα φυλάξει το τέλος και δεν το είχα δώσει. Ναι. Με σκοπό να μην επηρεαστούν οι ηθοποιοί, ξεκινώντας να δομήσουν, ας πούμε, την ιστορία και τις σχέσεις τους. Ωραία. Να μην γνωρίζουν ποιος είναι ο ένοχος, ποιος είναι ο υπαίτιος, τι συμβαίνει. Οπότε να υπάρχουν αγνές σχέσεις. Και όταν ήρθε στο τέλος, αποκάλυψε κάποια πράγματα χωρίς να χαλάσει το πρώτο μέρος της ιστορίας που δομήσει ουσιαστικά μια ιστορία μυστηρίου. Πολύ ωραία. Εύχομαι να πάει τη σφαιράτα η παράσταση γιατί το αξίζει. Είναι μια πραγματικά παράσταση που πρέπει να δει πάρα πολλοί κόσμος. Το αξίζει. Okay. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήρθατε και για τα καλά σας λόγια και για την υποστήριξη. Και εμείς.